5 τραγικότατα λάθη που κάνεις και δεν χάνεις κιλά και μένεις χοντρός. Λάθος νούμερο 1 είναι ότι πίνεις καφέ με το που ξυπνάς. Τραγικότατο λάθος. Εντάξει. Γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα ο οργανισμός σου, ο μεταβολισμός σου και τα επίπεδα του στρες είναι ακόμα ψηλά. Γιατί όταν το σώμα ανεβάζει την κορτιζόλη στο αίμα για να μας ξυπνήσει, να μας βγάλει από τον βαθύ ύπνο. Οπότε, εάν πιεις καφέ, όταν το στρες είναι ψηλά, το χαλάς όλο το σύστημα. Έχει γίνει μια καταστροφή, ο μεταβολισμός είναι στο πάτωμα και δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε, περιμένεις μισή ώρα τουλάχιστον για να πιεις το καφέ σου. Τώρα, πριν συνεχίσω, οπωσδήποτε, για να λάβεις μέρος στο giveaway που θα μοιράσουμε 1000 ευρώ σε 3 τυχερούς, μπες αυτή τη στιγμή και ακολούθησε με στο Instagram, όπου όποιος χάσει τα περισσότερα κιλά και κάνει το πιο δραματικό transformation, μπορεί να κερδίσεις ευρώπουλα. 1000 ευρώ θα μοιράσουμε. Λάθος νούμερο 2 είναι ότι πας και τρως φρούτα μόνο και μόνο επειδή είναι υγιεινά. Μου λέει ένας. Σαρώ εγώ το αβοκάντο, μου λέει δεν το αλλάζω με τίποτα. Και σου λέει ρε φίλε, μπορείς να μην το αλλάξεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα, σε μια ελεύθερη χώρα ζούμε. Αλλά να συμβαστείς με αυτό που έχεις εδώ πέρα. Εντάξει, μπορείς να φας ό,τι θες. Και μπορείς, ξέρεις τι, μπορείς να κατέβεις αγώνες σούμο, μπορείς να ετοιμαστείς για χειμερή ανάρκη, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Αλλά σε περίπτωση που μπορεί να θες να χάσεις κιλά, το αβοκάντο δεν είναι φίλο σου. Ή πολλά φρούτα δεν είναι φίλο σου. Δεν ξέρω αν έχεις δει πάντα, τα πάντα πώς είναι. Ή άλλα φυτοφάγα ζώα από σένα, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι μόνο και μόνο που θα φας φρούτο και χόρτο θα αδυνατήσεις. Και αν ήταν έτσι, όλοι αυτοί που προσπαθούν να χάσουν και τρώνε τα φρούτα θα είχαν χάσει και δεν θα ήταν εδώ να με βλέπουν. Εντάξει. Λάθος νούμερο 3 είναι ότι σπάς την νηστεία και δεν το ξέρεις. Πόσες φορές έχει γίνει, μου λέει Σαρώ, είμαι πιστός στρατιώτης, τα κάνω όλα κατά γράμμα. Και λέω, γιατί το καφέ σου είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμος. Τι γίνεται εδώ πέρα. Το θέλουμε μαύρο-μαύρο. Είμαστε. Με το καφέ είμαστε ρατσιστές. Το θέλουμε μαύρο-μαύρο, γιατί αυτό είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμα. Έβαλα λίγο γάλα μέσα. Λέω, μα το γάλα σπάει την νηστεία. Α, όντως, δεν το ήξερα. Παιδιά, σας το ορκίζω, μα την Παναγία σημαίνει, εντάξει. Και εσύ, αν το κάνεις, ξέρεις πολύ καλά και μου λέει, έλα μωρέ, λίγο είναι, δεν μετράει. Ρε, πάμε καλά. Δεν παίζουμε στο σχολείο που βάζεις γκολ και λες δεν μετράει, δεν κοίταζα. Εδώ είναι ό,τι φας, μπαίνει, εντάξει. Οπότε, μην σπάτε την νηστεία ούτε λίγο επίτηδες, ούτε κατά λάθος. Έχετε πολύ μεγάλη προσοχή. Τα μισά από αυτά που λένε μηδέν θερμίδες έχουν θερμίδες. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κρασάρετε ο μεταβολισμός και να μην πετυχαίνουμε τίποτα. Και ακόμη χειρότερα, να μπαίνει το σώμα σου σε φάση επιβίωσης. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο λάθος, το οποίο είναι ότι κάνεις 24 ώρες χωρίς να χρειάζεται. Έχω πει σε προηγούμενα βίντεο για τις 24 ώρες ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο σε περίπτωση που δεν χάνεις, σε περίπτωση που έχεις κολλήσει ή σε περίπτωση που θες να χάσεις πιο γρήγορα. Να εντάξεις 24 ώρες πολύ στρατηγικά, εντάξει, για να χάσεις. Τώρα, αυτό προϋποθέτει να τα κάνεις όλα σωστά. Εάν εσύ απλά κάνεις 24 ώρες, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Ή χρησιμοποιείς κάτι πολύ δυνατό, ένα δυνατό όπλο, εκεί που δεν χρειάζεται. Οπότε, όταν χρειαστεί, δεν έχεις κάποιο άλλο όπλο στη φαρέτρα σου. Δεν έχεις κάποιο άλλο βέλος στη φαρέτρα και τι κάνεις, τίποτα, φαύλο κύκλο, τα ξαναπαίρνεις. Εντάξει, οπότε 24 ώρες με πολύ προσοχή, εάν δεν τα κάνεις όλα αυτά που λέω βήμα-βήμα και δεν χάνεις, εντάξει, και ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Χθες που ξέφυγες, προχθές που έκανες αυτή τη μαλακιά, εκείνη τη μέρα που φάγεις πρωινό, τότε που έβαλες ζάχαρη στο καφέ. Άμα τα κάνεις αυτά και 24 ώρες να κάνεις, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα, αγόρι μου. Εντάξει, δεν υπάρχει ελπίδα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ότι ξεφεύγεις. Είσαι πιστός μια εβδομάδα, μου λέει στρατιώτης είμαι, στρατιώτης. Ναι, για μια εβδομάδα. Αλλά εκεί που χρειαζόταν, τι έκανες, λιποτάκτησες, έπεσες, λύγησες. Μια φορά να την κάνεις τη μαλακία, τελείωσε. Δεν μπορείς να αποκαλείς τον εαυτό στρατιώτη όταν κάθε τρεις και λίγο λυγίζεις και σε παίρνει από κάτω και έχεις πολλή δουλειά. Μου λέει, έχω πολλή δουλειά, δεν μπορώ να... Δεν πρόλαβα να κάνω τη διαλυματική. Τι σημαίνει δεν πρόλαβες να κάνεις τη διαλυματική. Δεν πρόλαβες τι, να το βουλώσεις, να κλείσεις το στόμα σου. Δηλαδή δεν πρόλαβες να κάνεις τίποτα, αλλά το στόμα σου πρόλαβε να φάει μια χαρά. Οπότε τι μου λέτε. Τι μου λέτε. Εντάξει, μπορείς να πεις δεν πρόλαβα, έφαγα. Μπορείς να πεις δεν πρόλαβα, δεν έφαγα. Εντάξει. Οπότε ξεφεύγεις και λες δικαιολογίες στον εαυτό σου. Αυτοί είναι 5 λόγοι που δεν χάνεις και μέχρι να μην τα βάλεις καλά στο μυαλό σου θα συνεχιστεί αυτό. Τώρα. Εάν δεν με έχεις ακολουθήσει στο Instagram, κακό μιέρε μου, ακολούθησέ με τώρα, γιατί εκεί μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, αν θες βοήθεια. Και επίσης, κάνουμε το 30ήμερο challenge από πρώτη του μηνός, όπου θα μοιράσουμε 1000 ευρώ σε 3 τυχερούς. Δεν θες να το χάσεις, ειδικά αν είσαι σοβαρός με το να χάσεις κιλά. Εντάξει.